Λοιπόν, είναι διακοπές και πάμε να δούμε πώς είναι μία μέρα στους Παξούς. Γίνεται η σωστή έρευνα και μελέτη από τώρα, που είμαστε λίγο βιαστικοί βέβαια, για να έρθουμε την Κυριακή εδώ να φάμε. Και το γράψανε λες και είναι και προσφορά. Living my best life με πόσο έχει? Με 4% αλκοόλ. Έχει γεμίσει αλάτι. Τι συνέβη το ένα λεπτό που γύρισε? Τι συνέβαινε τόση ώρα και εσύ μου λέγεις τι το κύμα? Τα κύματα κοιτάνε. Κύματα. Χοροπηδούσαν τα αδελφίνια, τα κύματα. Τα κύματα βλέπουν και χαίρονται. Γενικά τα νερά είναι ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί. Έσκασα βέβαια σαν καρπούζι στη βουτιά, γιατί είχα και την αδιάβροχη κάμερα μαζί. Έπεσα φούλα τσούμπαλα, αλλά εντάξει. Γιατί είναι τόσο ακραίο ό,τι βλέπουμε. Πάμε να κάνουμε βουτιά και στα Blue Caves και πάω να το παίξω Γοργόνα και εδώ. Σίγκο. Πάμε.
έχω ψπίνα, τόσο γοργόνα δεν το έχω ξαναπαίξει ούτε 5 χρονών. Το ευχαριστήθηκα όσο δεν πάει. Θέλω και παγωτό. Αυτό το νησί γιατί είναι τόσο μπλε? Αυτό ήθελα τώρα, αυτό σκεφτόμουνα, αυτό θα πιω. Και το δικό σου. Θέλω να βγάλω και το δικό σου. Την παστιτσάδα σου. Είναι το πολύ ωραίο. Μου λέει ο Γιώργος και έχει δίκιο, ότι ποτέ δεν πίνω ολόκληρο τον καφέ μου. Και εγώ το εξηγώ ότι θέλω να με τονώνει λίγο η δόση καφείνης, δεν θέλω να τον πιω ολόκληρο γιατί με δουλειάζει το στομάχι μου. Εντάξει, και εσύ τον αφήνεις να λιώνει λίγο. Εγώ θέλω έτσι λίγο την τόνωση, την καφείνη. Λοιπόν, η σημερινή κρουαζιέρα άξιζε, αν με ρωτάτε, 100%. Απλά να πω, ίσως επειδή είχα υψηλές προσδοκίες, ότι δεν τρελάθηκα, δεν ενθουσιάστηκα με το Άιο, γιατί μάλλον το είδα βασικά με κόσμο. Μου άρεσε μόνο το σημείο που ήταν το μουσείο και γενικά φάγαμε ένα τέλειο παγωτό. Τώρα θα κάνω το καθιερωμένο άραγμα μέχρι να μπω για μπάνιο στο δωμάτιο, στο μπαλκονάκι. Επίσης βρήκα αυτό το βιβλίο που το έψαχνα πάρα πολύ καιρό και στα public που ρώταγα. Ήταν διαρκώς εξαντλημένο, επομένως με το που το βρήκα το βούτυξα. Στα χρόνια της χολέρας. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Ελπίζω να σας μετέφερε λίγο τα κρυστάλλινα νερά και το κλίμα του Ιωνίου. Και ενδεχομένως να υπάρξει part 2 βίντεο, το παίζω Γοργόνα, αλλά σε άλλη τοποθεσία. Εμείς θα τα ξαναπούμε μάλλον σε κάποιο άλλο βίντεο. Bye!